να τον καλωσορίσω στην Ελλάδα, να εκφράσω για άλλη μια φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια στο γαλλικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων που χάθηκαν άδικα από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ήρμα από τις γαλλικές Αντίλες. Σήμερα η σκέψη μας είναι εκεί, όμως με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ουσιαστικά και σε βάθος μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης και βεβαίως να συζητήσουμε για την ευάθυνση αυτής της ιστορικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, ανάμεσα στον ελληνικό και στο γαλλικό λαό. Μια σχέση που έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες στιγμές στην ιστορία, στον αγώνα μας για την εθνική ανεξαρτησία, στον κοινό μας αγώνα ενάντια στο φασισμό. Είχα την ευκαιρία να αναφέρω στον Γάλλο Πρόεδρο πως γενιές Ελλήνων έχουν μεγαλώσει στη Γαλλία και έχουν επιστρέψει μετά στην Ελλάδα και σφυριλάτησαν τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Αναφέρθηκα στους διανοούμενους που βρέθηκαν στη Γαλλία μετά τον ελληνικό εμφύλιο, στους ανθρώπους που βρέθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα και την στήριξη του γαλλικού λαού στον αγώνα των Ελλήνων ενάντια στη δικτατορία, αλλά και αργότερα κατά την ένταξη και τα πρώτα βήματα της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια και ασφαλώς κατά τη διάρκεια της διπλής ευρωπαϊκής κρίσης στην οικονομία και στην διαχείριση των προσφυγικών ροών, όπου η γαλλική κυβέρνηση αλλά και ο γαλλικός λαός ήταν πάντα στο πλευρό των προσπαθειών της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Ο Γάλλος Πρόεδρος επισκέφτεται την Ελλάδα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, θα έλεγα για όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως κρίσιμη για την Ελλάδα. Σε πείσμα ορισμένων που επένδυσαν στην πολυδιάσπαση της Ευρώπης, η Ελλάδα πραγματοποιώντας εξαιρετικά σημαντικές επιδόσεις στην οικονομία και εξαιρετικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις όλο αυτό το διάστημα, μπορούμε σήμερα να πούμε με σιγουριά ότι γυρίζει σελίδα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα πρώτα τρίμηνα του 2017 ήταν ιδιαίτερα θετικά, τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Μια επίδοση που βασίζεται στα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας, όπως η αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας και των λιανικών πωλήσεων, η εκπληκτική επίδοση και η άνοδος του τουριστικού κλάδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και στα έσοδα. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας μεγάλης περιπέτειας, πολύ πιο αισιόδοξοι ότι το 2017 θα κατορθώσουμε να πετύχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2% και βεβαίως να πετύχουμε τους στόχους μας και για αυτό αλλά και για τα επόμενα έτη. Ωστόσο πρέπει να πω ότι αυτό δεν αρκεί. Στόχος μας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Από την πλευρά μας είμαστε απόλυτα έτοιμοι και αποφασισμένοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος πως την ίδια προσέγγιση έχουν και οι υπόλοιποι θεσμοί προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και αβεβαιότητες που στο παρελθόν δημιούργησαν εμπόδια στην ολοκλήρωση, στην επιτυχή ολοκλήρωση αξιολογήσεων. Και πιστεύουμε ακράδαντα, το συζητήσαμε και με τον Γάλλο Πρόεδρο, ότι ο χρόνος είναι μέρος της στρατηγικής μας για την επιτυχία του προγράμματος, είναι κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος, θα έλεγα, τον Αύγουστο του 2018. Ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απόφαση του Eurogroup για τον αλγόριθμο
που κλειδώνει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους τον περασμένο Μάιο, τον περασμένο Ιούνιο, ήταν εξαιρετικά θετική. Συνέτεινε σε αυτό και η γαλλική βοήθεια, η γαλλική πλευρά, με την πρότασή της για έναν μηχανισμό που συνδέει την βιωσιμότητα του χρέους και τα απαιτούμενα μέτρα απομείωσης του χρέους με την ανάπτυξη και τους αναπτυξιακούς ρυθμούς της ελληνικής οικονομίας. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να δημιουργούμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης στους επενδυτές που διαπιστώνουν ότι μετά από πολλά χρόνια ύφεσης η ελληνική οικονομία επιστρέφει. Αυτό το είδαμε βεβαίως και στην επιτυχή προσπάθεια της Ελλάδας να βγει στις αγορές χρήματος το προηγούμενο διάστημα, κάτι το οποίο μας γεμίζει αυτοπεποίθηση ότι πραγματικά μπορούμε με σχέδιο το επόμενο διάστημα και με σκληρή όμως δουλειά να αφήσουμε πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και να έχουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Η ελληνική κρίση ήταν ευρωπαϊκή κρίση. Ως εκ τούτου το τέλος της ελληνικής κρίσης, το οριστικό τέλος της ελληνικής κρίσης, θα σημάνει και το πέρασμα της Ευρώπης σε μια νέα εποχή με λιγότερες αβεβαιότητες, περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον των λαών της Ευρώπης. Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Μακρόν να συνεργαστούμε στενά και στον τομέα των επενδύσεων. Ένας κρίσιμος τομέας για την ενίσχυση της δυναμικής που έχει δείξει η ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα έχει τομείς προτεραιότητας στους οποίους οι γαλλικές εταιρείες έχουν μεγάλες δυνατότητες αλλά και ενδιαφέρον για επενδύσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονός ότι ήρθανε μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν μεγάλος αριθμός διευθυντικών στελεχών σημαντικών γαλλικών εταιριών, 40 τον αριθμό. Να χαιρετήσω τη συμφωνία για το λιμάνι Θεσσαλονίκης με consortium στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία και αποδεικνύει ακριβώς αυτό το γεγονός, όπως βεβαίως και την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών clusters στον τομέα της αεροδιαστημικής. Συμφωνήσαμε λοιπόν να εντείνουμε και να διευκολύνουμε αυτή τη συνεργασία στις νέες τεχνολογίες, στην στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, στον τουρισμό, στην αγορά ακινήτων, στον αγροτικό τομέα, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις υποδομές, στην αμυντική βιομηχανία. Και εδώ να μην παραλείψω να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση για την πολύ ουσιαστική τεχνική βοήθεια που μας παρέχει στην προσπάθειά μας να μεταρρυθμίσουμε τη δημόσια διοίκηση. Ασφαλώς, κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας δεν παραλείψαμε να κουβεντιάσουμε και τις περιφερειακές εξελίξεις και υπογραμμίσαμε την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο παγκόσμιος και περιφερειακός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε βεβαίως στη βάση της προάσπισης του διεθνούς δικαίου. Συζητήσαμε για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, συζητήσαμε για την Τουρκία, υπογραμμίσαμε τη σημασία που έχει η Ευρώπη να παραμείνει σταθερή και αποφασιστική ως προς τα μηνύματα που εκπέμπει προς την Τουρκία, αναμένοντας από τη γείτονά μας σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δυστυχώς δοκιμάζονται σοβαρά. Την ίδια στιγμή όμως τονίσαμε τη σημασία που έχει η διατήρηση των βασικών στοιχείων της σχέσης της Ευρώπης με την Τουρκία και η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας θετικής ατζέντας. Από την πλευρά μου επεσήμανα ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκική πλευρά έχει ιδιαίτερη αξία και για τον τουρκικό λαό και για την Ευρώπη, αλλά και για την προώθηση αναγκαίων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων
στη γείτονα χώρα. Βεβαίως επεσήμενα στον πρόεδρο Μακρόν την σταθερή προσήλωσή μας στην προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, που βεντιάσαμε για τα Δυτικά Βαλκάνια και για την ενταξιακή τους προοπτική, για την περιφερειακή ανάπτυξη και ασφάλεια και για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό την επόμενη περίοδο. Όπως είναι κατανοητό, μεγάλο μέρος της συζήτησής μας αναλώθηκε στις σκέψεις μας, στις ιδέες μας για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, στις γενναίες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Όμως δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, καθώς είναι το θέμα της παρουσίας μας στο λόφο της Πνίκας σε λίγη ώρα από τώρα. Συνεπώς θα αφήσω τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας να ακουστούν εκεί και να μην μακρηγορήσω άλλο στην συνέντευξη τύπου που οργανώνουμε τώρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, Εμμανουέλ, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ, για την ανοιχτόκαρδη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες και της γαλλικής κυβέρνησης, στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, και να ευχηθώ το επόμενο διάστημα οι προσπάθειές μας να βρουν ανταπόκριση, να καταφέρουμε να ξανακάνουμε την ευρωπαϊκή ιδέα ελκυστική στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα στις νέες γενιές, να επιστρέψει ξανά η Ευρώπη στις συντηρητικές της αξίες, στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, στις αξίες εκείνες που έχει κληρονομήσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο από την ιστορία, όσο και από τους αγώνες των λαών μας. Διότι η συνεισφορά τόσο του γαλλικού όσο και του ελληνικού λαού σε αυτή την κοινή παράδοση και ιστορία της Ευρώπης είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε ευχαριστώ θερμά. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Αλέξη, κύριε Πρωθυπουργέ, για τα θερμά σου λόγια και για τις πολύ επικοδομητικές και λεπτομερείς συζητήσεις που είχαμε και που είχαν και οι υπουργοί μας. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια αλληλεγγύης προς τη Γαλλία, που όντως έχει πληγεί από χτες από τον τυφώνα με θύματα, με τραυματίες, με καταστροφική δράση στα νησιά του Αγίου Βαρθολομαίου και του Αγίου Μαρτίνου. Για όλους λοιπόν αυτούς που έχουν πληγεί και για τους Βρετανούς μας φίλους και τους Ολλανδούς, τους Αμερικάνους, την Αϊτή και τον Άγιο Δομήνικο. Κύριε Πρωθυπουργέ, συμφωνώ με όλα όσα είπατε αναφερόμενος στην συνάντησή μας. Οι δύο μας χώρες είναι συνδεδεμένες από την ιστορία, από δεσμούς, από σχέσεις μεταξύ των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των φιλοσόφων, συγγραφέων, που καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας είχαν παράλληλες πορείες. Οι Γάλλοι έχουν μεγαλώσει με τις ταινίες του Κώστα Γαβρά, όσοι σπούδασαν φιλοσοφία με τα βιβλία του Κορνήλιου Καστοριάδη. Αναφερθήκατε σε κάποιες αναφορές γαλλικές που αφορούν την ιστορία της Ελλάδας. Μας ενώνει όμως και η γλώσσα. Ξέρω ότι στην Ελλάδα οι μισοί μαθητές διαλέγουν σαν δεύτερη ξένη γλώσσα τα γαλλικά. Και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και ελπίζω η γαλλική γλώσσα να ενδυναμωθεί στη χώρα σας. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι οι επαφές που έχουμε και οι αλληλεπιδράσεις είναι αυτό που δημιουργεί την Ευρώπη. Βεβαίως, η λεγόμενη ελληνική κρίση, η οποία διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι κάτι που σιγά σιγά ξεπαινιέται. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Για μένα, από την αρχή, επρόκειτο για ευρωπαϊκή κρίση. Και θα ήθελα πραγματικά να χαιρετήσω όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Και ιδιαίτερα
ιδιαίτερα τη δική σας δράση, κύριε Πρωθυπουργέ, ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση των δύο αξιολογήσεων στα πλαίσια του ESM και για το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί και που υλοποιούνται. Βλέπουμε για πρώτη φορά θετικά στοιχεία να διαφαίνονται. Είναι ακόμα αδύναμα, αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα επανέρχεται στην ανάκαμψη, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Και θα ήθελα ακριβώς γι' αυτό, για να στηρίξω την Ελλάδα που ανακάμπτει, να στηρίξω την εμπιστοσύνη και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να μπορέσει η Ελλάδα να στηρίξει τις προσπάθειές της και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Βεβαίως, η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές πριν από λίγες εβδομάδες ήταν ένα πρώτο θετικό δείγμα, αλλά πρέπει να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις, αυτή είναι η δική σας δέσμευση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει καλή την πίστη να μην προβάλλει νέους όρους και προϋποθέσεις για να παραμείνει στο πρόγραμμα. Και τέλος, το Eurogroup θα πρέπει να συνοδεύσει την ολοκλήρωση και την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα προσαρμογής και βοήθειας και να αναλάβει μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Ελπίζω ότι οι συζητήσεις αυτές θα ξεκινήσουν το 2018 και ότι θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Την ίδια ώρα θα πρέπει να στηρίξουμε επενδύσεις και την πραγματική επάνωδο της Ελλάδας στην ανάπτυξη. Ελπίζω η Γαλλία να μπορέσει να σας στηρίξει και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Μιλήσατε για την διοικητική μεταρρύθμιση, τον εξυγχρονισμό των δομών του κράτους. Αύριο θα ενισχύσουμε και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την συνεργασία της Γαλλικής Αναπτυξιακής Δημόσιας Τράπεζας, της BPI, και βεβαίως ήρθα εδώ ακολουθούμενος, συνοδευόμενος από μια πολύ άριθμη αντιπροσωπεία εκπροσώπων των γαλλικών επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρομεσαίων, που στον τομέα του τουρισμού, των αγροδιατροφικών, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη, να στηρίξει τις μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις και βεβαίως να επανέλθει η απασχόληση σε μεγαλύτερα ποσοστά. Επιθυμούμε, όπως δείξαμε αλληλεγγύη, να στηρίξουμε σήμερα την ανάπτυξη που επανέρχεται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η συνοχή της γαλλικής πολιτικής και εδώ και πολλά χρόνια νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την διμερή μας σχέση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μιλήσαμε και για την Ευρώπη. Ανέφερα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα για το οποίο και το Παρίσι και η Αθήνα συγκλίνουν. Τις επόμενες εβδομάδες θα σημειώσουμε πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά την νέα ατζέντα για την Ευρώπη. Μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Επιθυμούμε με τον Πρωθυπουργό να έχουμε κοινή στάση. Οι συνεργάτες μας ήδη εργάζονται για την επεξεργασία της οδηγίας αυτής και ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να υπάρξει αναθεώρηση του κειμένου της οδηγίας και να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Και γι' αυτό το λόγο έκανα και ένα ταξίδι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πριν από δύο εβδομάδες. Επίσης, στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, θέλουμε να προχωρήσουμε με τις 8 χώρες που ήδη έχουν εκφραστεί θετικά και με όποιον άλλον το επιθυμεί την δομημένη, την διαρθρωμένη, μόνιμη συνεργασία με σκοπό να ενσωματωθούν και άλλες χώρες. Θέλω λοιπόν στα πλαίσια αυτά να συνεχίσω τον διάλογο με την Ελλάδα, γιατί θεωρώ ότι η Ευρώπη που προστατεύει, θα πρέπει να προστατεύσει και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ελπίζω η Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις, προστατεύοντας όμως παντού στην Ευρώπη τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις. Η Ευρώπη προστατεύει επίσης
L'Europe n'a pas toujours été sur ce sujet-là non plus au rendez-vous de la Aussi, je souhaite que σε σχέση με την μεταναστευτική κρίση, με τις μεταναστευτικές ροές, τις οποίες γνωρίζετε καλά στην Ευρώπη. Δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση του καθεστώτος του ασύλου. Πιστεύω όμως ότι με τις συζητήσεις που συνεχίζονται για τα 7 διαφορετικά κείμενα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την προσφυγική κρίση, να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα τους επόμενους μήνες. Είμαι όμως εδώ γιατί θέλω να μιλήσω και για το μέλλον. Η Ευρώπη, επειδή δείξαμε αποφασιστικότητα και επειδή έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς, η Ευρώπη βγαίνει σιγά σιγά από την κρίση, μια κρίση στην οποία βρισκόταν τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να γυρίσει σελίδα και οι επόμενες εβδομάδες και οι επόμενοι μήνες θα πρέπει να κάνουμε καθοριστικά βήματα προς το μέλλον. Είναι για μένα σημαντική και κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και έχω να λάβει δεσμεύσεις ενώπιον του γαλλικού λαού. Σε λίγη ώρα θα πάρουμε το λόγο στο λόγο της Μίκας και πιστεύω ότι το θέμα της Ευρώπης θα είναι στο επίκεντρο αυτών που έχουμε να πούμε. Ελπίζω και πιστεύω ότι το 2018 θα είναι ένα έτος πρόοδου, σημαντικής πρόοδου, ένα φιλόδοξο έτος για την Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτή θα είναι η στάση της Γαλλίας, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας υποδοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συζητήσεις που είχαμε. Θέλω να επαναλάβω ότι η Γαλλία θα μείνει στο πλευρό σας και στις δύσκολες και στις ευχάριστες στιγμές. Γιατί πραγματικά έχουμε κοινές φιλοδοξίες στο ύψος της ιστορίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Bonjour. Jérémy Trottin pour BFM TV. La question s'adresse plus particulièrement au Καλημέρα σας, Jérémy Trottin από BFM. Η ερώτηση απευθύνεται κυρίως στον πρόεδρο Μακρόν, παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα. Σε σχέση με το θέμα του τυφώνα, είπατε χθες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα ήταν σκληρός και δύσκολος. Παρόλα αυτά, επιμείνατε να πραγματοποιήσετε την επίσημη επίσκεψη εδώ. Γιατί είναι ο λόγος, ρωτάω. Και δεύτερον, ξεκινήσατε και μιλήσατε για χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες? Είπατε ότι θα καταφέρετε να κάνετε το παν, να υπάρξει ανάπτυξη, θα είστε στο πλάι των Ελλήνων. Έχετε 40 κονταμελή με την προσωπία. Θα υπογραφούν συμφωνίες και ποιες ακριβώς? Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες? Απάντηση. Πράγματι, και ο Πρωθυπουργός το είπε όταν πήρε το λόγο. Είπα χθες το βράδυ ότι είχαμε μία σύσκεψη για τη διαχείριση κρίσεων και πήρα το λόγο και είπα ότι μπροστά μας θα έχουμε πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί μετρούμε ανθρώπινες απώλειες, μετρούμε θύματα, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στις Γαλλικές Αντίλες έχουν μείνει άστεγοι και δεν ήταν καθόλου σαφής η εικόνα από πλευράς του αριθμού των θυμάτων και των ανεκών τους και των καταστροφών των υλικών που έχουν σημειωθεί. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή από εδώ, από την Ελλάδα, να μιλήσω για τον επίσημο απολογισμό, γιατί συνεχίζεται η διαχείριση κρίσεων με τους ηθινότες με τους οποίους είμαι σε άμεση επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλυθεί η κατάσταση επιτόπου στα νησιά αυτά. Έχουν σημειωθεί πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σίγουρα είναι δύσκολο να γίνουν οι απαραίτητες αποστολές παρακολούθησης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός παρακολουθεί το θέμα στενότατα. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία και θα έχουμε νέα. Έχουμε ήδη οργανωθεί και είχαμε ήδη οργανωθεί εδώ και πάρα πολλές μέρες για να μπορέσουν οι περιοχές αυτές να αντισταθούν όσο περισσότερο γίνεται στην καταστροφή. Θέλω να χαιρετήσω όλες τις υπηρεσίες, όλους τους ανθρώπους που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και βοήθησαν για να μειωθεί ο
πολύ δυσάρεστος και αρνητικός αντίκτυπος. Θέλω να ευχαριστήσω δηλαδή τις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη δίνονται οι πρώτες βοήθειες. Έχει ανοίξει μία γέφυρα για την παροχή βοήθειας από και προς τη Γουαδελούπη. Μιλούμε για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, για πόσιμο νερό, για τα πρώτα μέτρα ανοικοδόμησης. Όλα ήδη αυτά έχουν ξεκινήσει ως μηχανισμοί να λειτουργούν, να εφαρμόζονται. Δεν θέλω λοιπόν εδώ από την Αθήνα να κάνω επίσημο απολογισμό. Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήρα την απόφαση να μην ακυρώσω το ταξίδι μου εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήδη είχε ολοκληρωθεί η σύσκεψη στην οποία είχαμε παραστεί όλοι για τη διαχείριση των κρίσεων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός είχε αναλάβει πάρα πολύ ενεργητικό ρόλο, και γιατί ούτως ή άλλως τις 24 ώρες τις οποίες θα περνούσα στην Ελλάδα δεν θα ήταν εφικτό να πάω στα μέρη και στα νησιά τα οποία χτυπήθηκαν από την καταστροφή. Οι κλιματικές συνθήκες δεν επιτρέπουν πτήση από την Ευρώπη του προεδρικού αεροπλάνου για να μεταβώ επιτόπου να είμαι δίπλα στα θύματα αυτό το 24ωρο. Επομένως, αποφάσισα να συνεχίσω με το πρόγραμμά μου, έοντας σε άμεση επικοινωνία. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω πότε θα πάω στις Γαλλικές Αντίλες ακριβώς, γιατί δεν το επιτρέπει και ο καιρός και γιατί υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση, με τον αρμόδιο Πρωθυπουργό, με τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και άλλοι, έχουν αναλάβει την ευθύνη, έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, έχουν πυροδοτηθεί όλοι οι μηχανισμοί για τη βοήθεια των θυμάτων και των οικογενειών τους, για να υπάρξει ως δυνατόν επάνωδο στη φυσιολογική κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Προσωπικώς θα επισκεφθώ τις Γαλλικές Αντίλες για να σταθώ στο πλευρό των συμπολιτών μας, μόλις το επιτρέψει ο καιρός. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας, τη βαθιά μας θλίψη για τα θύματα, την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες και στους οικείους, την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους που έχουν χάσει το σπίτι τους. Θα ήθελα όλοι να πάρουμε αυτό το χρόνο για να αναλογιστούμε την κλιματική αλλαγή και το πόσο σοβαρές επιπτώσεις έχει. Έρχομαι τώρα στο θέμα της επίσημης επίσκεψής μου στην Ελλάδα, η οποία πραγματικά έπρεπε να γίνει με δεδομένα όλα αυτά τα οποία τόνισα στην παρέμβασή μου. Η Γαλλία έδωσε πολύ μεγάλη μάχη στο πλάι της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει βιώσει πολύ σκληρή λιτότητα τα τελευταία χρόνια και ένα μέρος της ευρωπαϊκής παρτίδας, αν θέλετε, παίζεται εδώ. Και το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται εν μέρη και εδώ. Και θέλουμε να συνοδεύσουμε την Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις που υιοθετεί, να την πλαισιώσουμε στην επιστροφή της στην ανάπτυξη και να ενισχύσουμε τις επενδύσεις επί τόπου. Θα υπογραφούν διάφορες συμφωνίες πλαίσια γύρω από την τράπεζα την αναπτυξιακή. Θα υπογραφούν συμφωνίες πλαίσια για τα επενδυτικά σχέδια, για το λιμένα της Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων, για προόδους και ανάπτυξη σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και ενέργειας. Και αύριο οι συναντήσεις μεταξύ Αθηνών των γαλλικών και ελληνικών επιχειρήσεων θα δώσουν περισσότερη σάρκα, αν θέλετε, και ωστά σε αυτό το σκεπτικό. Σε κάθε περίπτωση, πολλές γαλλικές επιχειρήσεις ήταν στην Ελλάδα και δεν την εγκατέλειψαν. Η Γαλλία δεν εγκατέλειψε την Ελλάδα στον καιρό της κρίσης. Έχουμε γαλλική οικονομική παρουσία στην Ελλάδα που ανέρχεται σε περίπου 12.700 υπαλλήλους. Έχουμε δημιουργήσει και 100 περίπου θυγατρικές. Καλησπέρα. Μελιγκόνης από News 24/7 και ραδιόφωνο 24/7. Η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Είτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δείξει καλή πίστη, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε νωρίτερα, είτε δεν τη δείξει. Τόσο η Αθήνα όσο και το Παρίσι, πώς οραματίζεται τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει στα ελληνικά προγράμματα εδώ και 7 χρόνια, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Συμμετέχει με τη μορφή του λεγόμενου stand-by arrangement. Και αναμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις που θα πάρουν για το αν θα συμμετέχουν χρηματοδοτικά ή όχι.
Στο θέμα του χρέους βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Βεβαίως υπάρχουν γνωστές διαφωνίες, όχι μόνο ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και στις εκτιμήσεις του Ταμείου, αλλά και ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στις εκτιμήσεις τους και σε αυτές του Ταμείου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η συμβολή του Ταμείου συνολικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να αποτιμηθεί με βάση την ελληνική εμπειρία και βεβαίως με βάση αυτή την αποτίμηση να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα, καθώς το αντίκτυπο αυτής της συμμετοχής δεν ήταν πάντοτε θετικό. Από εκεί και πέρα, μιλώντας συνολικά για την Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρώπης, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο στη διεθνή, στην παγκόσμια σφαίρα. Ιδίως στις μέρες μας, σε μια εποχή διευρυνόμενων ανταγωνισμών και αντιθέσεων και σε μια περίοδο παγκοσμιοποίησης αλλά και αποσταθεροποίησης. Η Ευρώπη έχει να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο σταθεροποιητικό ως εγγυητής της ειρήνης, της ασφάλειας, της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν λοιπόν καλείται να προσπαθήσει να επιλύσει παγκόσμια προβλήματα, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει την ικανότητα πρωτίστως να μπορεί να επιλύει τα δικά της προβλήματα με τις δικές της δυνάμεις. Υπ' αυτήν την έννοια, θεωρώ πως πρέπει να φτιάξει και τους κατάλληλους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα, έχει αυτή την ικανότητα για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που την αφορούν με τους δικούς της θεσμούς, τα δικά της χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δικές της δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως στη συζήτηση που ανοίγεται για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι τώρα είναι το momentum, η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξουμε αυτό το διάλογο και να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, δηλαδή να κινηθούμε προς την κατεύθυνση εκείνη που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να έχει τη δύναμη και το θεσμικό πλαίσιο να επιλύει μόνη της τα προβλήματά της, χωρίς κατ' ανάγκη να προστρέχει στη βοήθεια τρίτων, παρότι αυτή η βοήθεια μπορεί πολλές φορές να είναι χρήσιμη, αλλά νομίζω πως είναι πιο χρήσιμο να καταστεί η ίδια η Ευρώπη αυτοδύναμη να λύνει τα προβλήματά της. Εγώ θα δώσω μια απάντηση που θα είναι και απάντηση επί της αρχής, αλλά και μια απάντηση που αφορά την Ελλάδα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστή μέθοδος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιτηρεί ευρωπαϊκά προγράμματα και να παρεμβαίνει όπως έγινε τότε. Εγώ δεν ήμουν υπεύθυνος για τις αποφάσεις αυτές, αλλά πιστεύω ότι η αξιοπιστία και η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία της Ευρώπης είναι κάτι που πάσχει. Και αυτό βασίζεται κυρίως στην έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Και ενδεχομένως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών αρχών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως, είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός. Η Γαλλία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και εγώ υποστηρίζω το ρόλο του και τις αρμοδιότητες που έχει. Όμως δεν είναι ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το να παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκά θέματα. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Ελπίζω λοιπόν από τον Ιανουάριο του 2018, όταν ξεκινήσουν οι συζητήσεις, θα βρεθεί τρόπος να ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλλά και η αλληλεγγύη να συνεχίσει να επικρατεί, κάτι που θα οδηγήσει
μοιραία στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Πιστεύω ότι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτήν την διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει καλή την πίστη και χωρίς νέους όρους και προϋποθέσεις. Εάν υπάρξουν διαφωνίες, βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Είμαι όμως αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να βρούμε έναν αξιόπιστο και ισχυρό τρόπο να βγούμε από αυτήν την κρίση. Δεν πρέπει να κουράζουμε τους υπουργούς μας και τους συνεργάτες μας σε ατέρμονες συζητήσεις που κρατούν όλη τη νύχτα για να βρούμε ποιο είναι το ακριβές ποσοστό της ανάπτυξης για την Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Ακόμα και για την Γαλλία, αν με ρωτήσετε σήμερα ποια θα είναι η ανάπτυξη μελλοντική, μου είναι αδύνατον να σας το απαντήσω. Ας μην χάνουμε λοιπόν τις ώρες μας και την ενέργειά μας για τέτοια πράγματα, ας επανέλθουμε σε αυτά που υπάρχουν, που λειτουργούν. Έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για να λειτουργήσει και για να είναι αποτελεσματικός, και ας λειτουργήσουμε ευρωπαϊκά χωρίς να πρέπει να προστρέξουμε σε άλλους εξωτερικούς διεθνείς οργανισμούς. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ.